Να σας πω πάλι, θα το συνεχίζουμε αυτό με το κομμουνιστικό καθεστώς, επειδή δεν άλλαξαν πολύ τα κατοίκοντα, τουλάχιστον στις φυλακές της χώρας μας μετά τον κομμουνισμό. Και αλλού είναι έτσι, νομίζω οι φυλακές είναι τελευταίες που τους ενδιαφέρει και στην πολιτεία και στους πολιτικούς, τελευταίοι τα αλλάξουν. Αλλά δεν πρόλαβαν στη χώρα μας να αλλάξουν οι φυλακές από τον κομμουνισμό. Δηλαδή, όλα περίπου άλλαξε, αλλά οι φυλακές όσταν έμειναν με αυτό το πνεύμα κομμουνιστικό, αυστηρές, δηλαδή να είναι αυστηρές φυλακές. Βέβαια, στην υπόθεση μου δεν μπόρεσαν και τόσο να είναι αυστηρές, επειδή ήμουν δημόσιο πρόσωπο, ενδιαφερόταν πολύ για τη ζωή μου. Περίμενα όταν μπήκα πρώτα στη φυλακή ότι θα μου κόψουν την γενναία. Ευτυχώς δεν το έκαναν αυτό. Μετά έμαθα ότι δεν έχουν δικαίωμα για αυτό. Δεν έχουν δικαίωμα, δηλαδή, δεν είχαν δικαίωμα να μου το κάνουν. Αν είχαν δικαίωμα με τον νόμο, όπως ήταν παλιά, δεν θα με άφησαν έτσι, αλλά δεν είχαν δικαίωμα. Αλλά γι' αυτό, σε άλλες περιπτώσεις που είχαν ευκαιρία να δείξουν τη δύναμη του, το έκαναν. Και το έγραψα και πρόσφατα σε ένα βιβλίο που λέγεται «Η ελευθερία στη φυλακή». Κάποια επεισόδια από τη ζωή εκεί στη φυλακή που δείχνουν ότι δεν άλλαξαν πρώτα, οι φυλακές είναι αυστηρές, αλλά από την άλλη μεριά ότι και δεν μπόρεσαν τουλάχιστον εμένα να μου κάνουν ό,τι θέλουν. Αν ήμουν στο περίοδο του κομμουνισμού, αν το κάναμε αυτό στο περίοδο του κομμουνισμού, θα μας έκοψαν το κεφάλι. Δεν θα υπήρχαμε σίγουρα αυτό. Αλλά τώρα τουλάχιστον δεν μπορούν έτσι. Παρόλα που ήθελαν να δείξουν τη δύναμη και το έκαναν αυτό. Δεν μπορούμε τώρα να μιλάμε για την πνευματική ζωή στην φυλακή, τουλάχιστον στη χώρα μας. Ξέρω, στην Ελλάδα δεν είναι έτσι. Μπορεί η Εκκλησία να έχει επιρροή στην ζωή στις φυλακές, αλλά στη χώρα μας όχι. Δεν μπορεί να μπει ούτε ο ιερέας, δεν υπάρχει εξομολόγηση, δεν μπορεί να λειτουργήσει. Δεν μου έδωσαν να μεταλάβω, να μου φέρουν κοινωνία. Δηλαδή, μπορείτε τώρα να έχετε μία εικόνα από αυτό μόνο, πόσο αυστηρό ήταν. Ούτε μία φορά δεν μπόρεσα για τις 8 μήνες να μου φέρουν κοινωνία, να κοινωνήσω. Άλλη ερώτηση, ναι. Σε αυτόν τον καιρό, στον αγώνα που κάνατε, αισιώσεις που υποστήκατε, πιάσαν καθόλου σκέψεις, αμφιβολίες, άνθρωποι κάτι, ίσως το αν μπορούσε να κάτσετε στη θέση που ήσασταν χωρίς να κάνετε τον αγώνα. Ευχαριστώ, αυτό είναι το θεωρώ πολύ, ναι, πολύ καλή ερώτηση. Ως άνθρωπος, να ομολογήσω, είμαι αδύνατος. Να μην νομίζει κανείς ότι μπορεί να αντέχει αυτό που γίνεται. Δηλαδή, μόνο ο Θεός, αυτό σας είπα, μόνο ο Θεός δίνει δύναμη σε αυτή την περίπτωση να αντέχει κανείς. Και όχι μία φορά, όχι δύο φορές, πολλές φορές είχαμε επιρροές από αυτές τις αμφιβολίες. Τι κάνουμε, είμαστε σε σωστό δρόμο, αλλά ντρεπόμουν καλύτερα να το πω, όταν την ίδια στιγμή ή την επόμενη μέρα ερχόταν η απάντηση από τον Θεό. Και τότε ως παιδί αισθάνθηκα, πώς μπορώ εγώ να έχω αμφιβολίες, όταν η παρουσία του Θεού είναι τόσο έμπρακτη. Δηλαδή, είναι παρόν ο Θεός. Εδώ είναι. Αυτός κατευθύνει την κατάσταση. Και εγώ να έχω αμφιβολίες. Αλλά
με την αδυναμία μου, εξομολογώ ότι, ομολογώ ότι είχα αμφιβολίες. Γιατί την κατάσταση, αν τη θεωρούμε, ήταν δύσκολη. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν εύκολο αυτό που το περάσαμε. Μόνο που η ελπίδα μας ήταν στα τελευταία γεγονότα, στην Βασιλεία των Ουρανών. Από εκεί αντλούμε την οντότητα. Αν δεν αντλούμε την οντότητα από το τέλος, νομίζω δεν τα δεχόμαστε σωστά τα κατήκοντα σημερινά. Μόνο αν δεχόμαστε την κατάσταση τελική και ζούμε αυτή την κατάσταση τελική σύγχρονα, μπορούμε να αντέξουμε όχι μόνο σε αυτά τα, στις αυτές δύσκολες προϋποθέσεις, αλλά και σε ευκολότερες, στις καθημερινές μερικές, στα καθημερινά προβλήματα που τα έχουμε. Νομίζω ότι αυτή είναι τη σωστή θεώρηση και σωστή πίστη. Πάντα έχουμε πίστη στο τέλος, ότι το τέλος θα είναι καλό. Και από εκεί προέρχεται μετά και την ελπίδα και το κουράγιο και όλα. Έλα, πατέρα. Εσείς υποστήκατε διώξεις, οι κληρικοί που είναι υπό την διαπίμασή σας έχουν υποστεί διώξεις. Και το δεύτερο, ο λαός ο πιστός που ακολουθεί τη σωστή γραμμή της διοικήσεώς σας υφίσταται κυρώσεις όταν πάει να εκτελέσει τα λειτουργικά καθήκοντα σαν χριστιανός. Ευχαριστώ. Ναι. Όλοι, όλοι είχαν επιρροή κάποια, όλοι δοκίμασαν κάτι, μόνο που δεν πήγαν όλοι στη φυλακή. Δηλαδή, μπορείτε να φανταστείτε πώς είναι την κατάσταση όταν λειτουργείτε όλοι στην εκκλησία, επειδή δεν έχουμε εκκλησίες. Μας εξόρισαν, αλλά λειτουργούμε ή στο ύπαιτρο, όταν είναι καλό το καιρό, ή στο διαμέρισμα. Και σε αυτά τα κατήχοντα μπαίνει η αστυνομία στο διαμέρισμα και κάνει πιέσεις κάποιες. Υποστούν όλοι τότε, όχι μόνο οι ιερείς, αλλά και οι όλοι. Είχαμε μικρά παιδιά που έχουν φοβηθεί από τότε και σήμερα ακόμα φοβούνται από αυτή την κατάσταση όταν μπαίνει την αστυνομία στην λειτουργία. Έχουν υποστεί όλοι, νομίζω, και απέδειξαν μία σοβαρότητα και ευχαριστώ στον Θεό που έχουμε και τέτοιους ιερείς και τέτοιο ποιμνίο που απέδειξε ότι είναι σοβαρή για αυτή τη δοκιμασία. Ποια είναι η επιρροή της σχισματικής συνόδου σήμερα στους πιστούς, είτε πνευματική αυτή είτε πολιτική? Ευχαριστώ για την ερώτηση. Νομίζω πνευματική επιρροή είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Επειδή αν μπορώ έτσι και να μην θεωρείται υπερηφάνεια αυτό βέβαια, ότι στους σχισματικούς δεν υπάρχει πνευματική ζωή. Αν υπήρχε πνευματική ζωή, το λέω, δεν θα ήταν σχισματική. Γι' αυτό δεν μπορώ ότι έχουν πνευματική ζωή. Από πολιτική και πολιτική ζωή, για την πολιτική επιρροή έχουν μεγάλη. Δηλαδή, αυτή είναι σαν μία κυβερνητική οργάνωση. Έτσι δουν. Σαν κυβερνητική οργάνωση. Και όσο λάβουν ως εντολή, ό,τι λάβουν ως εντολή από την κυβέρνηση, είναι αυτό το πράγμα. Είναι μεγάλη πολιτική.